Λοιπόν, μια γρήγορη ενημέρωση σχετικά με κάτι που μπορεί να παρατηρήσατε ότι συνέβη. Ήμουν live στο YouTube. Ε, μπορεί να σα ήρθε ειδοποίηση για τρία live streams, όπω προσέξατε, κλείσαν όλα. Ε, stream θα γίνει στι 7, ίσω 7 και 10 κάπου εκεί πέρα στο Twitch. Link θα βρει στην περιγραφή. ο λόγο που σα ήρθαν τρει ειδοποιήσει. Τρει. Ο λόγο για τον οποίο ε, δεν θα streamάρω το YouTube. Ο λόγο για τον οποίο γενικά αυτή την περίοδο είναι λίγο κάπω περίεργη όλη φάση με τα βιντεάκια. Δεν είναι τόσο ο χρόνο μου, Ω το γεγονό ότι έχω θέμα με τον υπολογιστή μου. Έχω ένα θέμα με το τροφοδοτικό. Ναι, είναι τροφοδοτικό. Ε, μην πενταχθεί οποιοδήποτε να μου πει ότι μπορεί να φταίει κάτι άλλο ή κάτι τέτοιο. Ε, το έχω ψάξει, ξέρω ακριβώ τι φταίει και ξέρω επίση ότι υπάρχει πρόβλημα. Το ξέρει και η Corsair, αλλά δεν δέχεται να μου αλλάξει το τροφοδοτικό μου. Λοιπόν, το πρόβλημα που έχω, αρχικά έχω ένα Corsair RM750 και αυτό το πρόβλημα το έχει και το RM850. Όταν το τροφοδοτικό αρχίζει και ζορίζεται, δεν προλαβαίνει ένα κρυώσιμο αποτέλεσμα να κλείνει υπολογιστή. Αυτό το πρόβλημα το είχα και τις πρώτες μέρες που είχα πάρει ε, το τροφοδικό αυτό. Το θέμα να ξέρω ότι είναι εδώ και τρία χρόνια και εδώ και τρία χρόνια η Corsair ακόμα δεν έχει δεχτεί να μου το αλλάξει. Ε, με αποτέλεσμα εγώ αυτή τη στιγμή να χρειάζεται να πάρω καινούριο. Γιατί ακόμα και αν μου πει ότι θα μου το αλλάξει θα κάνει δύο-τρεις μήνες. Ε, και τώρα το πρόβλημα είναι μεγάλο. Κλείνει συνέχεια γιατί έχει ζέστη. Ε, παλιότερα είχα 7-60 καραγραφικών, είχα πάει σε 9, ε, εξεργαστή ενα ένα i7 nice παλιότερα, τώρα έχω ένα Ryzen. Το όλο πρόβλημα τώρα έχει γίνει ακόμα χειρότερο που έχω την GTX 1080, η οποία είναι πιο δυνατή κάτω από τι προηγούμενε. Άρα τραβάει περισσότερο ρεύμα από τι προηγούμενε, άρα χρειάζεται να ζωριστεί περισσότερο αυτοδοτικό. Οπότε, άμα παίζω με πούμε League of Legends, δεν έχω κανένα απολύτω θέμα. Άμα παίζω Fortnite Offstream, δεν έχω κανένα θέμα. Ε, το πρόβλημα ξεκινάει στα παιχνίδια τα οποία αρχίζουν και χρησιμοποιούν. Των επεξεργαστή μου και των καταγραφικό μου, όπω για παράδειγμα άμα παίξω PUBG, όπω για παράδειγμα άμα παίξω ε, Island of Nine, άμα παίξω Doom, άμα παίξω οποιοδήποτε παιχνίδι, το οποίο θα χρησιμοποιήσει ε, αρκετή δύναμη από τον υπολογιστή μου. Τότε, επειδή ξαφνικά ανεβαίνει το usage του τροφοδοτικού, ζεσταίνεται αυτό και δεν προλαβαίνει να κρυώσει. Έχει βγει η Corsair, έχει πει ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα στα δύο αυτά μοντέλα τη, είχε ζητήσει τότε κόσμο να στείλει για να του αλλάξει το τροφοδοτικά δεν μου άλλαξε ποτέ τίποτα εμένα. Οπότε, ναι, αυτή τη στιγμή είμαι καταδικασμένο με αυτό το πρόβλημα. Θα συνεχίσω να κυνηγάω μπα και καταφέρω να βρω μια λύση με το να μου το αλλάξει η Corsair. Αλλά αναγκαστικά, α πούμε, άμα μου το αλλάξει, θα το έχω για δεύτερο ή θα το πουλήσω. Γιατί πρέπει να αγοράσω. Ε, αυτή είναι η φάση γενικά αυτή τη στιγμή. Όποιο θέλει να βοηθήσει, όλο αυτό μπορεί απλά να μπαίνει στα streams και να κάνει λουτάκια. Ε, άμα δω ότι συνεχίζει το πρόβλημα και αρχίζει και γίνεται ακόμα και με άλλα games, όμως που πέσω ότι αρχίζω και στριμμάρω για λίγο καιρό LOL, ε, θα αρχίσω να στριμμάρω από το laptop το οποίο έχω, το οποίο ευτυχώ κάνω LOL like και το στριμάρω μια χαρά. Οπότε δεν θα έχω κάποιο θέμα σε αυτό. Αυτά. Ε, δεν ξέρω τι θα παιχτεί τώρα με βιντεάκια. Κάποιε φορέ την παλεύω να κάνω edit, άλλε φορέ μπορεί να κλείσει ακόμα και όταν κάνω edit. Στο render επάνω. Ε, αυτά. Σα περιμένω σε 7 άμα θέλετε περισσότερε πληροφορίε, συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα ή οτιδήποτε. Sorry για το spam που φάγατε στο YouTube. Ο λόγο που δεν δεν ξαναδοκιμάζετε να στριμώσουμε LOL στο YouTube είναι γιατί άμα ξανακλείσει το stream θα έχετε κι άλλο notification για βίντεο, stream ή οτιδήποτε. Το οποίο απλά θα μπείτε και θα είναι κενό. Θα είναι δύο λεπτά εμένα να βρίζω την Corsair γιατί έκλεισε η υπολογιστή μου. Τα λέμε λοιπόν στο Twitch. Bye.